Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι μετά από πολλά επεισόδια στο ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών, αυτή τη στιγμή διαγράφεται στην πολιτική ατμόσφαιρα μια πορεία σύγκλησης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Και θέλουμε να μιλήσουμε επί της ουσίας. Υπήρξε η προχθεσινή διάσκεψη των Προέδρων, όπου διαφαίνεται διάθεση πέραν των πολιτικών βαθιών διαφωνιών από πολλά κόμματα να ανταποκριθούν στη θεσμική συνταγματική τους υποχρέωση και να συμβάλλουν στη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Φέρνουμε λοιπόν σήμερα δύο τροπολογίες προς ψήφιση, τις οποίες θα καλούσα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν, οι οποίες αφορούν δύο ζητήματα του νόμου 4339, τα οποία απασχόλησαν πάρα πολύ την κοινή γνώμη και τη συζήτηση μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής. Το πρώτο ζήτημα αφορά, η πρώτη τροπολογία αφορά την μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Θέλω να θυμίσω στο Σώμα ότι η τροπολογία, η περιβόητη πια, η 2α, μετέφερε για την πρώτη και μόνη εφαρμογή, για αυτό και μόνο το είδος αδειών, την αρμοδιότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Καθώς φαίνεται, καθώς πληροφορούμαστε, αυτή η τροπολογία γέννησε διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν κριθεί με οριακή πλειοψηφία αντισυνταγματικές. Και έρχεται αυτή η κυβέρνηση, ακόμα πριν τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να προσαρμόσει την νομοθεσία σε σχέση με αυτό το ζήτημα στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ορθώς ο πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι δεν ήταν αυτή η πρακτική. Δεν ήταν αυτή η πρακτική. Διότι η δική μας κυβέρνηση κινήθηκε και νομοθέτησε ακριβώς για να θεραπεύσει τρεις κραυγαλαίες αντισυνταγματικότητες μπροστά στις οποίες βρισκόμασταν σε σχέση με το τηλεοπτικό πεδίο. Υπήρχαν τηλεοπτικοί σταθμοί χωρίς άδεια και κάτι έπρεπε να κάνουμε. Και υπήρχε και Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, του οποίου η νόμιμη σύνθεση έχει αμφισβητηθεί και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ερχόμαστε λοιπόν να αναστείλουμε την εφαρμογή αυτής της τροπολογίας, η οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι σχεδόν εκ του περισσού. Διότι ακριβώς αυτή η τροπολογία προέβλεπε την εφαρμογή, την διεξαγωγή του διαγωνισμού από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης για μία μόνη και πρώτη φορά. Είναι προφανές, είναι πρόδειλο ότι οποιοδήποτε διαγωνισμός γίνει από εδώ και μπρος θα διεξαχθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Άρα νομίζω ότι είναι ένα βήμα στο οποίο πρέπει όλοι να προστρέξουμε. Και καλό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή την τροπολογία να την ψηφίζουν. Η δεύτερη τροπολογία αφορά τον αριθμό αδειών. Θέλω να θυμίσω για άλλη μια φορά στο Σώμα ότι σε όλα τα προηγούμενα νομοθετήματα ο αριθμός των αδειών ήταν ζήτημα υπουργικής απόφασης. Και στο λεγόμενο νόμο Βενιζέλου και στο νόμο Ρουσόπουλου και στις ρυθμίσεις που έφερε ο κύριος Βορύδης και ενσωματώθηκαν στο 4070 του 2012, υπουργική απόφαση με γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αυτή η ρύθμιση ήταν σχεδόν αυτόματη, σχεδόν αυτονόητη για τις προηγούμενες νομοθεσίες. Δυστυχώς αποτέλεσε την πέτρα του σκανδάλου και την αφορμή για σφοδρή, θα έλεγα και ανήθικη ορισμένες φορές, κριτική, η οποία, μάλλον, τα σημερινά που ακούστηκαν για τον ομιλούντα και για την κυβέρνηση, τηρουμένων των αναλογιών, είναι πάρα πολύ σεμνές και μετριοπαθείς τοποθετήσεις. Σας καλώ όλους μαζί να θυμηθούμε τι έχει ακουστεί για αυτή τη ρύθμιση. Φέρουμε λοιπόν τη ρύθμιση όπου η αιτιολογημένη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης γίνεται σύμφωνη γνώμη. Είναι ένα γενναίο βήμα από την κυβέρνηση. Και καλό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό να το ψηφίσουν. Αιτιολογημένη γνώμη σημαίνει ότι προφανώς θα ανοίξει μια συζήτηση. Η θέση της κυβερνητικής παράταξης, της πλειοψηφίας της Βουλής, είναι γνωστή για τον αριθμό των αδειών.
Αλλά η αιτιολογημένη γνώμη αυτό ακριβώς υπογραμμίζει, ότι εάν υπάρξουν άλλες απόψεις, βεβαίως θα είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να τις συζητήσουμε και με όρους σύγκλησης και σύνθεσης να καταλήξουμε και σε αυτό το ζήτημα. Θέλω να πω ότι η ελληνική πολιτεία βγαίνει πιο πλούσια, πιο κερδισμένη από αυτή τη διαδικασία, ακόμα και εδώ που είμαστε. Διότι έχει αποδειχθεί πρώτον ότι υπάρχει τρόπος και πρέπει και οφείλει το πολιτικό σύστημα να τηρήσει το Σύνταγμα και να αποδώσει άδειες. Έχει αποδειχθεί δεύτερον ότι το ελληνικό δημόσιο είναι σε θέση, εάν υπάρχει η πολιτική αποφασιστικότητα και η πολιτική βούληση, να διοργανώσει διαγωνισμό. Και έχει αποδειχθεί τρίτον και σημαντικότερον ότι υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια τα οποία θα έπρεπε να καταβάλλονται και τα προηγούμενα χρόνια και τα οποία δεν καταβάλλονταν. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δεδικασμένο, ένα τίμημα για τη χρήση του τηλεοπτικού φάσματος σε πανελλαδική εμβέλεια, το οποίο είναι 250 εκατομμύρια. Και θα πρέπει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όλοι μαζί να συζητήσουμε με βάση τα νέα δεδομένα το πώς αυτό το τίμημα θα εισπραχθεί. Αλλιώς, νομίζω θα είμαστε υπόλογοι στις επόμενες γενιές που θα κοιτάνε και αυτή τη σύνθεση της Βουλής και θα συμπεραίνουν ότι έγιναν μία από τα ίδια. Θέλω να πω ότι αυτή η πλειοψηφία είναι απολύτως αποφασισμένη και άδειες θα δοθούν, βεβαίως. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τίμημα θα υπάρξει. Αυτή νομίζω είναι μία μεγάλη τομή. Και είναι μία μεγάλη τομή διότι θέλω να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, από τη μεριά της αντιπολίτευσης, η πολιτική γραμμή ήταν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για αδειοδότηση. Ότι έχει δοθεί μία άδεια άπαξ στον ψηφιακό πάροχο και ότι αυτό είναι αρκετό. Και ότι όποιος θέλει να εκπέμψει δεν έχει παρά να συμβληθεί με τον ψηφιακό πάροχο, που όλος τυχαίως ήταν η εταιρεία του καρτέλ των ιδιοκτητών των καναλιών Εθνικής Εμβέλειας, και να εκπέμπει. Έχει διανυθεί λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο διάστημα από τότε. Και έχει μετακινηθεί και η αντιπολίτευση. Και αυτό θα θέλαμε να το χαιρετήσουμε. Και να συμβάλλουμε όλοι, ούτως ώστε τη Δευτέρα που έρχεται η χώρα να έχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή μεγαλοστομίες. Αυτό που χρειάζεται είναι αυτογνωσία. Αυτογνωσία. Και η αυτογνωσία πρέπει να οδηγήσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ούτως ώστε να κάνουν το ένα και τελευταίο βήμα. Διότι αν συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, νομίζω ότι όλοι θα είμαστε σε θέση να πιέσουμε, να συμβάλλουμε για να ολοκληρωθεί και αυτός ο πολυπόθητος πλέον διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Δυστυχώς, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η Οριακή, με 14-11 λένε οι φήμες, παρήγαγε δύο αποτελέσματα. Το πρώτο, το οικονομικό αποτέλεσμα. Το οικονομικό αποτέλεσμα για μας συνιστά μια αδικία, διότι μεταφέρει πόρους από τους φτωχούς συμπολίτες μας, από συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, σε συμπολίτες μας που κατά τεκμήριο, διότι είχαν καταβάλει και την πρώτη δόση, πρέπει να θυμίσω, στο σώμα, έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Και το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ένα τεράστιο νομικό συνταγματικό κενό. Η διοίκηση δεν μπορεί να αποδώσει άδειες, είναι υποχρέωση κατά το Σύνταγμα η ύπαρξη των αδειών και δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης χρειάζονται τα 4 πέμπτα της διάσκεψης των Προέδρων. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα αυτό το κενό, αυτό το αδιέξοδο να το υπερβούμε και να κάνουμε και όλη την αυτοκριτική μας. Βεβαίως. Και με γενναιότητα. Αλλά όλοι. Διότι 27 χρόνια, ενώ το έλεγε και το Σύνταγμα, ενώ το έλεγαν και οι νόμοι, δεν εισπράχθηκε ούτε ένα ευρώ. Και αυτή η κατάσταση πρέπει να ανήκει από σήμερα και στο εξής οριστικά στο χθες. Ευχαριστώ πολύ.